Να πάμε όμως πρώτα στο Ρέθυμνο, εκεί που οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν μία ακόμη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, ανήλικο κορίτσι και πάλι. Στέλλα Μαθιουδάκη θα μας πει περισσότερα. Στέλλα. Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια υπόθεση βιασμού ανήλικης μαθήτριας με φερόμενο ως δράστη ένα 20χρονο Ρεθυμνιώτη. Η υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει τα τελευταία 24 ώρα έντονα τις αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου. Θα πρέπει να σας πω ότι μόλις η ανήλικη και η οικογένειά της κατήγγειλαν το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές, οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου έδρασαν κυριολεκτικά ακαριαία και με λεπτούς πραγματικά χειρισμούς κατάφεραν και εντόπισαν και συνέλαβαν τον 20χρονο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικής χαρακτήρα, οδηγήθηκε ήδη στη δικαιοσύνη και με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Τώρα, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος φέρεται να πλησίασε τους προηγούμενους μήνες 13χρονη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με πλάγιο τρόπο φέρεται να την έπεισε να του αποστείλει δικό της φωτογραφικό υλικό σε μια μη ενδεδειγμένη κατάσταση, αν μπορώ να το πω έτσι. Στη συνέχεια, ο 20χρονος φέρεται να απειλούσε την ανήλικη πως αν δεν συνευρεθούν οι δυο τους, θα δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες της στο οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον, με την ίδια να βρίσκεται κυριολεκτικά σε αδιέξοδο και σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ο 20χρονος, λένε οι ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνευρέθηκε τελικά ερωτικά με την κοπέλα χωρίς τη θέλησή της και υπό τις απειλές που δεχόταν, κατηγορία όμως την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά, όπως επίσης αρνείται και κάθε κατηγορία που του αποδίδεται. Mm-hmm. Η σταγόνα όμως που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν μια γυμνή φωτογραφία της ανήλικης που εστάλησε φιλικό της πρόσωπο, με συνέπεια να κινητοποιηθεί αρχικά το σχολικό περιβάλλον και σε αυτή την περίπτωση της ανήλικης, να ενημερωθεί η οικογένειά της και όλοι μαζί να περάσουν το κατόφλι της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και πλέον η υπόθεση να έχει περάσει στα χέρια της δικαιοσύνης. Θα πρέπει να σας πω κλείνοντας, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, ότι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής στη διάθεσή μας αναφέρουν ότι στην κατοχή του φερόμενου ως δράστη βρέθηκαν γυμνές φωτογραφίες της ανήλικης, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να διευκρινιστεί εάν και άλλα ανήλικα παιδιά από το Ρέθυμνο και όχι μόνο είχαν την ίδια αντιμετώπιση από τον 20χρονο. Πολύ σοβαρές και σοκαριστικές και οι δύο υποθέσεις. Στέλλα Μαθιουδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.